όπως έχουμε κάθε χρόνο την Κυριακή της Πεντηκοστής το βράδυ που ξημερώνει η Δευτέρα εορτή του Αγίου Πνεύματος, εις τον Άγιο Γεωργίον έχουμε αγρυπνία. Όσοι θέλετε και όσοι δίναστε και όσοι έχετε ευχαρίστηση, το βράδυ εκείνο έχουμε την δυνατότητα και τη χάρη του Θεού μας να ζήσουμε πάλι μία αγρυπνία με τους Αγγέλους. Εορτάζουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος, όπως σας ανέφερα και άλλοτε, σας επαναφέρω εις την μνήμη σας ότι εις κάθε μία μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, την επόμενη ημέρα ακριβώς εορτάζεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο παίζει το σπουδαιότερο ρόλο δια το γεγονός της προηγουμένης ημέρας. Επί παραδείγματι, αναφέρω την γέννηση της Θεοτόκου όταν γέννησε το Χριστό μας. 25 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού. Ποιον είναι το πρόσωπο το οποίο έπαιξε το ρόλο της καλοσύνου αυτής εορτής? Η Παναγία. Την επομένη ακριβώς εορτάζεται η Παναγία. Πηγαίνουμε στα Θεοφάνη. Ποιον είναι το πρόσωπο το οποίο έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο για την ημέρα εκείνη? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρος. Την επομένη ακριβώς εορτάζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρος. Και ερχόμεθα τώρα στην ημέρα της Πεντηκοστής. Ποιον είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο για την ημέρα εκείνη? Η έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι την επόμενη ημέρα εορτάζουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ολόκληρος η Αγία Τριάδος. Όταν εορτάζεται ο Πατήρ, εορτάζεται και ο Υιός, όταν εορτάζεται ο Υιός, εορτάζεται και το Άγιο Πνεύμα και έτσι έχουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή της Αγίας Τριάδος. Ακούμε ακριβώς τον κόσμο ο οποίος λέγει σήμερα είναι της Αγίας Τριάδος και άλλος κόσμος λέγει σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος. Είναι ακριβώς το γεγονός τούτο το οποίο σας ανέλησα. Κατά την ημέρα αυτή, παρακαλούμε τον Θεό μας να μας δώσει και εμάς τους αμαρτωλούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η εβδομάδα εκείνη του Αγίου Πνεύματος είναι όλο χαρά και μετά την επομένη ακριβώς Κυριακή εορτάζονται οι Άγιοι Πάντες της Εκκλησίας μας, οι γνωστοί δηλαδή και οι άγνωστοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι υγειάστησαν δια της ειδικής των θυσίας και έλαβαν από τον Θεό τον στέφανο του μαρτυρίου και βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι μαρτύρησαν δια των Χριστών μας, όσοι υγειάστησαν δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και δια της ειδικής των θυσίας και προσπαθίας και αγώνων και εισήλθαμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι γνωστοί εις εμάς αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Οι άγνωστοι δε πάρα πολύ πλήθος, περισσότερο πλήθος, περισσότερα εκατομμύρια από εκείνα τα οποία είναι γνωστά εις εμάς, διότι δεν τα γνωρίζουμε. Δι' αυτό των λόγων η Εκκλησία μας εορτάζει την ημέρα εκείνη την εορτή πάντων των Αγίων. Όσοι εμαρτύρησαν και όσοι γιάστησαν από την ημέρα που ο Θεός έβλασε τον Αδάμ και την Εύα έως την ημέρα εκείνη. Να έχουμε το υπόψη ότι οι Άγιοι Πάντε είναι εκείνοι οι οποίοι μας δίδουν το ξεκίνημα για μία νηστεία την οποία οι περισσότεροι δεν την γνωρίζουν και δεν την τηρούν. Είναι η νηστεία εκείνων που εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων. Είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Η νηστεία αυτή είναι κινητή νηστεία. Δεν είναι σταθερή νηστεία όπως είναι των Χριστουγέννων ή του Πάσχα ή του 15 Αυγούστου. Είναι κινητή.
Σας την έχω αναφέρει και άλλοτε την νηστεία αυτήν, η οποία άλλοτε είναι ολιγοήμερος, άλλοτε είναι περισσότερες μέρες και άλλοτε καθόλου. Υπάρχει περίπτωση που δεν υπάρχει νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Σας είπα πως θα βρίσκουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, την επαναλαμβάνω για να μείνει μέσα στη ψυχή μας από την ημέρα του Πάσχα έως τις 3 Μαΐου. Τόσες μέρες είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Τούτο τον χρόνο εορτάσαμε το Πάσχα της 23 Απριλίου. Μέχρι τις 30 Απριλίου έχουμε 7 ημέρες. Και μέχρι τις 3 Μαγίου έχουμε 3, έχουμε 10 μέρες. Ώστε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων τούτο το έτος είναι 10 ημέρες. Να το θυμίστε πάντοτε αυτό και αρχίζει ακριβώς από την επομένη της εορτής των Αγίων Πάντων. Την επομένη ακριβώς ημέρα μέχρι τις 29 Ιουνίου που είναι των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, την επομένη είναι όλων των 12 Αποστόλων. Αυτή είναι η νηστεία την οποία έχει η Εκκλησία μας. Δεν την γνωρίζει όμως ο κόσμος, εγώ δεν γνωρίζω τις νηστείες τις μεγάλες. Πώς θα γνωρίσουν τις νηστείες τις μικρές? Όταν ερωτώ εις το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, παιδί μου, λέγω, νηστεύεις? Βέβαια, λέγει, νηστεύω. Πόσες μέρες νηστεύεις? Μια εβδομάδα. Πόσες? Πότε? Το Πάσχα, λέγει, τη μεγάλη εβδομάδα. Μα ο Χριστός πόσες μέρες ενίστεψε, παιδί μου? Δεν απαντάει. Δεν ξέρω ποιος. Και βρισκόμεθα, παρακαλώ, στην καρδία της Ορθοδοξίας. Τούτο το κράτος, τούτο το έθνος, τούτη η φυλή, αυτή η φυλή την οποία δεξιότιμη να είμαστε, είναι η φυλή αυτή η οποία κρατά τον χριστιανισμό ατόπιον, καθαρόν, όπως τον έδωκε ο Χριστός μας και οι Απόστολοι άκρη της παρούσης στιγμής και ως της συντελείας του αιώνας. Αυτό το σημείο είναι εκείνο το οποίο ακριβώς και κυνηγά ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος δεν θα πολεμήσει τον Βουδισμό. Οι Βουδιστές που πιστεύουν στον Βούδα είναι δικοί του. Όχι όλος ο κόσμος. Οι αρχηγοί οι οποίοι ακριβώς κηρύττουν εις αυτόν τον κόσμο τούτην τη θεωρία. Οι άλλοι οι οποίοι πιστεύουν στον Βραχμανισμό, οι άλλοι στον Ινδουισμό, οι άλλοι όσες φυλές και γλώσσες πάνω στη γη, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κηρύττουν την ειδική των θρησκεία ως την πραγματική θρησκεία. Δικαίωμα του καθενός είναι, αλλά το μόνο το οποίο δεν έχουν να επιδείξουν οι φυλές αυτές και οι θρησκείες αυτές είναι τα θαύματα τα οποία ακριβώς επιδεικνύει η Ορθοδοξία. Αποδεικνύει κατ' εκάστην ημέρα θαύματα. Θαύματα μεγάλα και φοβερά θαύματα. Πόσοι και πόσοι ασθενείς την ώρα του θανάτου δεν τις επισκέφθηκε η Παναγία μας, ο Χριστός μας, οι Άγιοι που παρακαλούσαν και τόσα και τόσα άλλα, τα οποία ακριβώς μετέβαλαν, ανέτρεψαν την πορεία της ασθενείας και την έφεραν εις υγεία. Και μένουν οι επιστήμονες εκστατικοί και λέγουν πώς θεραπεύει αυτό το πράγμα και απαντούν με μια φωνή, θαύμα. Βέβαια η Ορθοδοξία μας δεν έχει την οργάνωση αυτήν την οποία έχουν οι Καθολικοί και δι' αυτόν τον λόγο μένουν αυτά τα θαύματα χωρίς να διακηρύττονται και είναι τούτον ένα σημείο μειονεκτικό στην Ορθοδοξία μας. Και λέμε τα θαύματα έγιναν, τελείωσε, ουδείς το γνωρίζει, μόνο εκείνοι οι οποίοι ήσαν κοντά, πλησίων. Εάν όμως εκηρύττονται τα θαύματα αυτά τα οποία επιτελούνται στην Ορθοδοξία, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός. Θα ήταν πολύ διαφορετικός, βλέποντας οι πάντες τα θαύματα, θα έτρεχαν κοντά στην πηγή της Ορθοδόξου πίστεως διαναλάβουν και εκείνοι το χάρισμα αυτό της πίστεως. Πλήρως. Αποσιωπούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, δεν έχουμε ακριβώς την οργάνωση που έχουν οι Καθολικοί,
Και έτσι μένουν τα θαύματα του Κυρίου μας πλειστάκης, αποσιωπόμενα και εξαφανιζόμενα. Όπως σας είχα πει, ορισμένα θαύματα, εκείνο το μεγάλο θαύμα το οποίο γίνεται το πλησιόν των πατρών εις το χωρίον, εκείνον όπου ο Χριστός κατέβηκε από την εικόνα μπροστά στα παιδιά και τον έβλεπαν και ευλογούσε τα παιδιά και συνομιλούσε με τα παιδιά. Είδατε τους δημοσιογράφους να αναφέρουν τι είναι αυτό? Ας ήταν κανένας ιερεύς να πέσει σε κανένα παράπτωμα και θα βλέπατε τα στιλιοράσεις να βουίζουν. Επί ημέρας ολοκλήρων να γράφουν εφημερίδες, ο τάδε παπάς έκανε αυτό, ο τάδε παπάς έκανε αυτό, και να προσθέτουν και να αφαιρούν και να διασύρουν την Ορθοδοξία. Τα θαύματα της όμως δεν τις ενδιαφέρουν. Τα αγκάθια τα βλέπουν. Το 30χρονο να βλέπουν. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Πλην όμως εμείς θα συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γνωρίζοντας ότι θα έχουμε να παλέψουμε με τον εχθρό, ο οποίος έρχεται για να επιτεθεί στην Ορθοδοξία, για να εξαφανίσει ότι το αληθές υπάρχει επάνω στην Κίνα. Με αυτόν τον τρόπο αγωνίζεται ο Αντιχριστός και το φοβερό είναι ότι εμείς, μη γνωρίζοντας τα σπαγίδας του Αντιχρίστου, εργαζόμεθα δια τον Αντιχρίστο. Εργαζόμεθα δια τα σχέδια του Αντιχρίστου. Τον βοηθούμε δηλαδή. Τούτο το οποίο προσπαθεί ο ίδιος να κάνει, του δίδουμε εμείς χείραν βοηθείας. Θα ξυπνήσει άραγε σε αυτός ο λαός καμιά φορά και θα δει την πραγματικότητα. Εάν δεν υπάρχουν κηρύγματα φλογερά, θα ξυπνήσει αυτός ο λαός. Εάν δεν υπάρξουν όμως κηρύγματα τα οποία θα συγκλονίσουν τον κόσμο, δεν θα ξυπνήσει αυτός ο λαός, διότι δεν ακούει. Όποιος δεν ακούσει δεν σώζεται. Και όποιος δεν σταλεί να κηρύξει, δεν θα ακούσουν εκείνοι οι οποίοι ακριβώς ζητούν να διαφωτιστούν. Αναφέρομαι λοιπόν ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο παίζεται το παιχνίδι του Αντιχρίστου, ο οποίος ετοιμάζει την οδό για την έλευση του ανώμου. Και αν ερωτήσω και πω ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός πάνω στην γη εναντίον του Χριστού, δεν θα έχετε να απαντήσετε, διότι δεν γνωρίζετε ποιος είναι. Άλλοι θα πούν άλλα και άλλοι άλλα. Ο μεγαλύτερος εχθρός, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ο μεγαλύτερος διάβολος πάνω στη γη είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έρθει. Αυτός ο Αντίχριστος έχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε ο παδούς. Μεταξύ δε αυτών των διδασκάλων του Αντιχρίστου υπάρχει αυτός από το Θιβέτ, ο οποίος ονομάζεται Κουκ. Ο Κουκ αυτός είναι ο μεγαλύτερος διάβολος πάνω στην γη, ο οποίος είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου και προέρχεται από την Ανατολή, από το Θιβέτ, και ετοιμάζει τον δρόμο για τον Αντίχριστο. Ο κόσμος όμως, μη γνωρίζουν τίποτε, πιάνεται στα δίχτυα αυτά του διαβόλου. Οι διορατικοί, εκείνοι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα, διαθέτουν διάκριση, διαθέτουν διορατικότητα, βλέπουν, αντιλαμβάνονται ότι οι οικογένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά μας είναι εκείνα τα οποία έχουν πιαστεί πλέον στα νύχια της σατανικής μέγενης του τρομακτικού τούτου μεγέθους της καταστροφής. Τα παιδιά μας έχουν πιαστεί πλέον μέσα σε αυτό το δόκανο του Αντιχρίστου και οδεύουν ολοταχώς στο να γίνουν θύματα πλέον του Αντιχρίστου. Η εποχή μας είναι εποχή δαιμονική. Είναι εποχή η οποία διακρίνεται δια την σατανοκρατία. Είναι εποχή μαγείας. Και ο διάβολος, ο Αντίχριστος, όπως έχουμε αναφέρει, θα εξουσιάσει τον κόσμο δια της μαγείας.
ολόκληρος ο κόσμος έχει αποσκεφτήσει από τον Χριστό και επικρατεί αυτή τη στιγμή εις όλο το μέγεθος και το πλάτος της γης η μαγεία. Διεξάγεται ένας γιγάντιος αγώνας κοσμοϊστορικής σημασίας, την οποία οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα. Αυτός ο φοβερός αγώνας αφορά όλους τους εναρέτους οπαδούς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο αγώνας αυτός είναι ενάντιος προς την επίσημον εκκλησία του Χριστού. Είναι δυνάμεις οι οποίες επιτίθενται εναντίον του καλού. Όπου υπάρχει το καλό, εκεί επιδρά ο διάβολος και η οπαδή του διαβόλου. Οι προφητείες της Αγίας Γραφής προειδοποιούν ότι μια τέτοια μέρα θα έρθει, κατά την οποία ο Σατανάς θα ξεχύνεται ελεύθερος και θα κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί μέσα στον κόσμο. Εάν το προσέξουμε τούτο ιδιαίτερα, θα αντιληφθούμε το μέγεθος το οποίο επικρατεί σήμερα μέσα στην κοινωνία. Χαρείται, λέγει η Αποκάλυψη, ο ουρανοί όσοι κατοικείται εις αυτούς. Αλίμονον όμως εις την γη και την θάλασσα, διότι ο διάβολος κατέβηκε σε εσάς, λέγει, με μεγάλο θυμό, επειδή ξέρει ότι λίγος είναι ο καιρός του. Γνωρίζει ο διάβολος, τα ξέρει, τα βλέπει εκείνο. Εμείς δεν βλέπουμε. Βλέπει ότι λίγος καιρός του έμεινε, γι' αυτό έχει επιτεθεί με όλες του τα δυνάμεις. Η αποστολή τώρα των χριστιανών, οι οποίοι είναι κοντά στον Χριστό, τι πρέπει να κάνουν? Όσοι αγαπούν τον Χριστό, όσοι γνωρίζουν ότι αυτός αγαπά τα παιδιά μας και δίνονται να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει στιγμή για να την χάσουμε, δεν υπάρχει καιρός να τον χάσουμε. Πρέπει να φροντίσουν οι πάντες. Πλην όμως αυτά τα λόγια τα ακούνε λίγοι πιστοί εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εκείνοι άλλοι οι οποίοι έχουν τα σευθύνας, αυτοί δεν γνωρίζουν τίποτε, μάλλον γίνονται και συνεργοί του διαβόλου. Και αυτό είναι το φοβερό κακό. Αναγνωρίζοντας ότι το σκοτάδι απειλεί, πρέπει να πάρουμε αποτελεσματικά μέτρα για να θωρακίσουμε κατά κάποιον τρόπο και να προφυλάξουμε τα αγαπημένα μας παιδιά, τα οποία είναι ενάντια στην θύελλα και την αχαλήνω την καταστροφή και την μανία του Σατανά. Αυτός επιτίθεται, αυτός προσπαθεί να καταναλώσει εκείνη την φάλαγγα των παιδιών μας. Είναι αυτός ο οποίος αναμένεται να έρθει στον κόσμο, είναι ο άνομος, είναι ο Υιός της απολίας, είναι ο Αντίχριστος. Θα εξορμήσει όπως εξορμεί ο δράκον εναντίον της επιτιθεμένης εναντίον του αντιστάσεως. Ο ένας θα αντίσταται και ο άλλος θα αντίσταται και θα γίνει πάτη φοβερή. Θα επιτεθεί το αρνίον εναντίον του δράκοντος, ο Χριστός εναντίον του Αντιχρίστου. Δι' αυτόν τον σκοπό πρέπει εμείς που αγαπούμε τον Χριστό μας να είμαστε έτοιμοι. Ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς των βασιλέων, αυτός θα νικήσει. Πλην όμως θα ειδούμε με συντομία τι θέλει αυτός ο Αντίχριστος όταν ετοιμάζει τους ειδικούς του οπαδούς για να επιτεθούν εναντίον της Ορθοδοξίας. Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε για την προστασία των παιδιών μας είναι να κατανοήσουμε ότι η σημερινή επίθεση της νέας εποχής, αυτήν τη φράση, θα την ακούμε συχνά από εδώ και πέρα. Νέα εποχή, και θα την κηρύττουν πρώτα-πρώτα οι κρατούντες, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Από αυτούς θα ακούεται η λέξη. Μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή.
Η νέα εποχή αυτή, η οποία είναι το αντικρίστο μας, η νέα εποχή. Και είναι ενάντια στα παιδιά μας. Έχει μελετηθεί πλέον, έχει σχεδιαστεί, έχει οργανωθεί πολύ τώρα χρόνο. Ο Σατανάς ήξερε ότι από την αρχή, αν μπορούσε να υποδηλώσει ολόκληρη την γενεά των παιδιών του κόσμου, θα το έπλατε. Θα το έπλατε. Πλην όμως ο πλανήτης μας θα γινόταν όριμο φρούτο έτοιμο για να πέσει την κυριαρχία. 50 εκατομμύρια άνθρωποι εχάθηκαν στις φλόγες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ένας αποκρυφιστής. Τι σημαίνει αποκρυφισμός? Κάτι το οποίο γίνεται κρυφά να μην τον γνωρίσουν ο κόσμος, να μην τον γνωρίσει ο κόσμος, ο πολλής κόσμος. Αυτό σημαίνει αποκρυφισμός. Και ήταν αποκρυφιστής ο Χίτλερ. Ήταν ένας από εκείνους που οργάνωνε εναντίον της καταστροφής του κόσμου χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος τίποτα. Απέτυχε η αποστολή του εις τον κόσμο με τον μανδύαν που έλεγε της νέας τάξεως των πραγμάτων, του τρίτου ράιφ, το οποίο είχε. Το είχε οργανώσει για να εξαφανίσει ό,τι όρθιον υπήρχε πάνω στην οικουμένη. Ήθελε να κηρύξει τον εαυτό του βασιλέα όλου του κόσμου, θεών όλου του κόσμου. Πλην όμως απέτυχε. Θέλησε να έρθει στην εξουσία του όλος ο κόσμος. Δεν ήρθε η ώρα του όμως και απέτυχε, διότι άλλος κυβερνά, άλλος διευθύνει, εκείνος ο οποίος κάθεται στον θρόνο, ο Θεός, ο Παντοδύναμος. Όταν εκείνος επιτρέψει, τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο Άνομος. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι τα παιδιά που είναι πολύ αγαπητά και πολύτιμα εις τον Χριστό έχουν την παρησία ενώπιον του. Όταν αγκαλιάσουμε με αγάπη αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν στον Χριστό, τότε ο Χριστός είπε στους μαθητάς του να ενδιαφέρονται για όλα τα παιδιά του κόσμου και να μην τα εμποδίζουν να τον ακολουθούν. Αυτά τα παιδιά όμως γίνονται ο στόχος αυτού του Αντιχρίστου. Γιατί σε αυτά τα παιδιά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Άθετε τα παιδεία, έρχεστε προς με, είπε ο Χριστός, τον γάτι ούτων εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να λυπεί πολύ τον Θεόν αυτό που συμβαίνει σήμερα στα παιδιά μας. Θα τα δείτε σε μια εικόνα όταν θα μένονται πραγματικά εις όλα τα στάδια του κόσμου, όταν θα είναι εκείνη η θεά μπάλα μέσα στο στάδιο και θα την τρέχουν τα παιδιά μας δεξιά και αριστερά και εκείνα τα άλλα τα οποία θα είναι απέναντι να παρακολουθούν θα μένονται. Μένονται, δηλαδή θα χτυπιούνται πραγματικά, άλλα γυμνά, άλλα απειλητικά, άλλα με πέτρες, άλλα με φωτιές, άλλα με όπλα. Και θα γίνεται μια κούραση ολόκληρη πάνω στην γη. Δεν είναι φαινόμενο στην Ελλάδα τούτο. Είναι φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Ενθυμηθείτε όταν εμφανίστησαν εκείνοι οι Άγγλοι, οι ανώμαλοι, οι οποίοι ονομάζονται Beatles. Όσοι τα θυμίστε εκείνα με τα μακριά μαλλιά, τι γινόταν πάνω στην γη. Πόσες χιλιάδες παιδιά εξήρχονται και χτυπούσαν και φώναζαν και έκαναν διαδηλώσεις για να υποδεχτούν εκείνα τα παιδιά τα οποία ήρθαν όργανα του Αντιχρίστου. Μετά εμφανίστηκε αυτή η σατανική μουσική που λέγεται ροκ. Με αυτήν τη μουσική έχει πιάσει ο διάβολος, ο Αντίχριστος, σχεδόν όλα τα παιδιά του κόσμου. Τα βλέπεις να χτυπιούνται για αυτή την... Αν είναι μουσική, αν είναι μουσική, δεν είναι μουσική. Αυτά είναι κραυγές άναρφες που βγαίνουν από την κόλαση και οθούνται μέσα στα παιδιά μας. Και εμφανίστηκε και σε εμάς ένας από αυτούς και είπε τούτα τα λόγια. Δεν θέλω εγώ να μετανοήσω, λέει. Εγώ αγαπώ την κόλαση. Έκανε ένα τέτοιο τραγούδι. Και ποιος σου είπε, λέει, ότι θέλω να μετανοήσω?
Εγώ δεν μετανοώ, λέει, και θέλω την κόλαση. Εσείς ξέρετε καλύτερα αυτό το τραγούδι, εγώ το άκουσα λίγο έτσι περαστικά και λέγω ορθόδοξος χριστιανός νέος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα και κάνει και δημιουργεί τέτοια προβλήματα στην νεότητα. Είναι ο παδός του Χριστού, όχι. Ο παδός του Αντιχρίστου. Και σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση βρίσκεται ο Αντίχριστος για να εξαφανίσει όλα τα ίχνη του Χριστού πάνω στην γη, για να εξαναγκάσει τις επόμενες γενιές να λατρέψουν αυτόν τον νεοσπόρο ως Θεόν. Αυτός ο Αντίχριστος έχουν διδάσκαλον από το Θιβέτ. Το 1945 έκλεισε το κεφάλαιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήρθε το τέλος της ναζιστικής απειλής. Μέσα σε αυτά εμφανίζεται αυτός ο Κουλ, ο οποίος είναι από το Θιβέτ και ο οποίος είχε ενός συνεργάτη του μία γυναίκα η οποία ονομάζεται Αλίς. Αυτή η γυναίκα έκανε ένα τυπογραφείο στην Αμερική, το οποίο το ονόμασε οίκον του αιωσπόρου, οίκον του διαβόλου, το ονόμασε το τυπογραφείο. Εξέδωκε χιλιάδες, εκατοντάδες βιβλίων, τα οποία έχουν τίτλους φοβερούς. Μύησης ονομάζεται ένα βιβλίο. Ανθρώπινη και ηλιακή αναφέρεται ένα άλλο βιβλίο. Επιστολές γύρω από τον αποκρυφισμό, αποκρυφιστικό διάλογο, άλλο βιβλίο. Μαθητεία στη νέα εποχή, άλλο βιβλίο. Πραγματεία για τη λευκή μαγεία, άλλο βιβλίο. Πεπρωμένο των εθνών, άλλο βιβλίο. Όλα του Αντιχρίστου αυτά τα βιβλία, τα οποία κολλούνται σήμερα αφιδώς μέσα στα βιβλιοπολία και όλος τούτος ο κόσμος ο οποίος δεν είναι κοντά στον Χριστό, όλος αυτός ο κόσμος τρέχει για να ρουφήξει αυτά τα βιβλία, τα οποία εξέδωκε ο Αντίχριστος. Είναι πέρα από αυτό πολλοί ηγέτες της νέας εποχής με μεγάλη επιρροή και πήραν αφορμή από αυτά τα βιβλία, καθοδηγημένοι από τους διαβόλους, και οι ίδιοι έγραψαν ακόμα περισσότερα βιβλία και άρθρα για αυτά. Αυτή η διδάσκαλος και ο διδάσκαλος του Αντιχρίστου, καθοδηγητής πάντοτε εκείνος ο Κουλ, συνεχίζει τις προσπάθειές του. Η πιο σημαντική και πιο πνευματικά καταστροφική συνεισφορά εις αυτόν τον κόσμο, τον παρόντα κόσμο, τον απατεώνα κόσμο, διότι ο απατεώνας, αυτός ο οποίος διδάσκει τον κόσμο, έκανε τον κόσμο να είναι ο ίδιος ο κόσμος απατεώνας. Εις το σχέδιο της νέας εποχής έχει βάλει στόχο τα παιδιά της. Και εξέδωκε αυτή η Αλής, η διδασκάλισσα του διαβόλου, εξέδωκε ένα βιβλίο που λέγεται «Η εκπαίδευση στη νέα εποχή». Δεν ομιλώ όπως ομιλεί σήμερα ακριβώς ο κόσμος για να πω «η εκπαίδευση». Λέγω εγώ τη γλώσσα την πραγματική. «Η εκπαίδευση στη νέα εποχή». Μέσα σε αυτή με σχεδιάγραμμα αποκαλύπτονται 13 σημεία, 13 επιβλητικές κολόνες, επάνω στις οποίες ο διάβολος σχεδιάζει να χτίσει μια καινούργια ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί τα παιδιά μας ως εξυλαστήρια θύματα. Ας προσέξουμε ένα-ένα τα 13 αυτά σημεία, τα οποία είναι φοβερά και τα οποία είναι μέσα στα πόδια μας αυτή τη στιγμή. Τα βλέπουμε και όμως δεν τα βλέπουμε. Το πρώτο, οι γενναίες του μέλλοντος θα υπηρετούν
μια παγκόσμια πολιτική, πλανητική κυβέρνηση και θα ζουν σε έναν κόσμο με ενιαίο πολιτισμό. Αδερφοί μου, νομίζουμε ότι αυτή η ΕΟΚ ιδρύθηκε τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Νομίζουμε ότι αυτός όλος ο κόσμος ο οποίος προσπαθεί να ενωθεί ότι είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είναι προγραμματισμένο. Ο Αντίχριστος δεν μπορεί να κυβερνήσει εάν δεν ενωθεί ο κόσμος. Δι' αυτόν τον λόγο ξεσηκώνεται σήμερα. Είτε θρησκευτικό μέρος της ανθρωπότητας, είτε πολιτικό μέρος της ανθρωπότητας, να ενωθεί. Σας είπα και την περασμένη Τετάρτη στην ομιλία μας, ακούσατε τον Πάπα, τον Αντίχριστο, τον οπαδόν του Διαβόλου, τον ακούσατε τι είχε πει. Πρέπει, λέει, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους Ορθοδόξους, διότι αυτοί έχουν την αλήθεια και πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Αυτό είναι ένα σύνθημα ύπουλων, όπως διαβάζουμε στην μυθολογία, όπως διαβάζουμε στα αρχαία βιβλία, όπως διαβάζουμε σε όλη την ιστορία των προγόνων μας, ότι ο Οδυσσέας για να κυβερνήσει και να υποτάξει την Τρία έκανε ένα ύφο, ξύλινο, και μέσα σε εκείνον τον ύφο του τον ονόμασε Ντούριον ύφο, εμπήκαν, εισήλθαν μέσα οι στρατιώτες και τον έλαβαν οι κρατούντες την Τρία, τον έβαλαν μέσα στα τείχη και άρχισαν να χοροπηδούν, να πίνουν, να μεθούν και τους επερίμεναν εκείνοι. Μόλις είδαν ότι εμέθησαν όλοι και κοιμήθησαν, βγήκαν από τον Ντούριον εκείνων ύπων, τους άνοιξαν τις πόρτες, εισήλθαν μέσα οι στρατιώτες, κατέσφαξαν και κυρίευσαν την Τρία. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Πάπας ετοίμασε αυτήν τη Σαπωνόφουσκα. Την επέταξε και τούτη η Σαπωνόφουσκα την έπιασαν δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι Ορθόδοξοι. Δεν ακούσατε τι είπε ο Πάπας, ζητεί συγγνώμη, άρα πρέπει να ενώσουμε τις εκκλησίες. Και να έχετε υπόψη ότι εντός λίγου χρονικού διαστήματος θα έχουμε μια κίνηση ενώσεως των εκκλησιών. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Εάν ο Πάπας δεν αποκηρύξει τα τρία σημεία, τα φοβερά που λέγεται το αιτία του διαχωρισμού της Εκκλησίας, το πρωτείο, το αλάθητο και το φιλιόκμε, αφορήσει το σιτάρι από την Ήρα. Θα φύγουν όσοι θέλουν να πάνε με τον Πάπα και όσοι θέλουν θα μείνουν με τον Χριστό. Θα ξέρουμε ότι είμαι τα 5, 10, 20, 100, 1000, 10.000. Θα είμαστε με τον Χριστό. Ας πάνε όπου θέλουν, δουλειά δικιά τους. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Ορθοδοξία να κατακυριευθεί από τον Αντίχριστο. Να είστε λοιπόν ετοιμασμένοι. Μόλις ακούσουμε ότι θέλουν να κηρύξουν ένα των εκκλησιών, τότε να είστε έτοιμοι ότι πρέπει να διεξαχθεί από ένα σκληρό, φοβερό. Χρειαζόμαστε την πολιτική σύνθεση μιας παγκοσμίου ομοσπονδίας υπό ενιαία κεφαλή. Γράφει το βιβλίο αυτό το οποίο σας είπα, το βιβλίο αυτό που λέγεται «Η εκπαίδευση εις την νέα εποχή». Τα παιδιά δηλαδή πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω στην νέα εποχή. Χρειαζόμεθα επίσης έναν ενιαίο για όλον τον κόσμο, τον πλανήτη, τρόπον ζωής. Δηλαδή όλος ο κόσμος πρέπει να ζει με τον ίδιο τρόπο. Όλος ο κόσμος, παντού. Μια ενιαία συμπεριφορά και ένας ενιαίος τρόπος αντιδράσεως για να εξασφαλίσουμε τη δύναμη που απαιτείται για το τεράστιο έργο μας που το αναμένει η ανθρωπότητα, δηλαδή να ενωθεί ο κόσμος. Έτσι διδάσκει τώρα ο Αντίχριστος. Έτσι κάνει ο Αντίχριστος. Αυτό είναι το σχέδιο του Αντίχριστου. Το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Προσέξτε το πιο φρικτότερο από το πρώτο. Ο πατριωτισμός των εθνών πρέπει να εξαφανιστεί. Έχετε ακούσει κάτω που περπατείτε στους δρόμους ή στις δουλειές σας τι λέγουν εκείνοι οι οποίοι είναι από
αυτήν τη στιγμή προδότες. Τι είναι, λέγει η Τουρκία, εχθροί μας, αδερφάκια μας. Δεν είναι εχθροί μας, λέγει η Τουρκία, είναι καλοί άνθρωποι. Γιατί να έχουμε, λέγει, χωρισμένα σήμερα, ένωση, λέει. Εκείνοι από εκεί και εμείς από εδώ να ενωθούμε και να έρχονται εκείνοι σε εμάς και εμείς να πηγαίνουμε σε εκείνους. Δεν σκέπτονται όμως ότι έχουν αδερφές και μητέρες και τέκνα και χώρα, δεν τα σκέπτονται αυτά. Δεν γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι, η μανία τους είναι να σκοτώνουν και να ατιμίζουν. Δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν γνωρίζουν ότι το σύνθημα του Μωάμεθ είναι όπου έβρισε άπιστον να του κόβεις το κεφάλι. Δεν τα γνωρίζουν αυτά. Γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι είναι αδερφές. Είναι το σύνθημα των ημερών, αδερφοί. Πρέπει να εξαφανιστεί, λέγει, ο πατριωτισμός των εθνών. Τα σύνορα, λέγει. Και τα εθνικά αυτά σύνορα πρέπει να καταστραφούν. Έτσι ώστε να χτιστεί μια νέα, ενιαία, παγκόσμιος τάξης. Επαναλαμβάνω ότι δεν διαβάζω τη χιδέα αυτή γλώσσα που γράφουν, που διαβάζουν, που λέγουν σήμερα στα ενημερωτικά μέσα της τηλεοράσης. Εκείνα θα πούν της τηλεόρασης, θα πούν της αύξησης, θα πούν της οργάνωσης, θα πούν της αυτά τα λόγια. Δεν λέγουν ποτέ τη γλώσσα, την όμορφη, την γλυκιά γλώσσα, την ελληνική γλώσσα την οποία διδάχτηκε μέσα στα σχολεία και την εκρατούσαμε μέσα αυτή τη στιγμή. Ήρθαν οι νεοεποχήτες και κατεδάφισαν τα πάντα. Κατέστρεψαν τη γλώσσα για να καταστρέψουν τούτο το έθνος, για να μην διαβάζουν τα παιδιά μας την Αγία Γραφή. Να ακούνται τα λόγια από την Εκκλησία και να μην τα γνωρίζουν. Και να του λες, παιδί μου, πάμε στην Εκκλησία και να απαντά. Δεν καταλαβαίνω τι λέγει ο ιερέας και τι λέγει ο ψάχτης. Πώς να τα καταλάβει το παιδί. Έχει φταίξιμο το παιδί, δεν έχει. Εφόσον έτσι το διδάσκουμε, πού θα φτάσει το καημένο. Έμεινε αγράμματο πλέον. Τη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, τη διδάσκονται μόνο εις το εξωτερικό. Εδώ εις την Ελλάδα δεν διδασκόμεθα τη γλώσσα μας. Όταν ολοκληρωθεί ο εκπολιτισμός των νέων ώστε να ανταποκρίνονται στα επιταγάς του παγκοσμίου πολίτου, θα έχουμε έναν κόσμο αφυπνισμένων, δημιουργικών, που θα διαθέτει πραγματική αίσθηση των αξιών. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον δρόμο προς ένα πολύ καλύτερο πολιτισμό από όσους έχουν εμφανιστεί επάνω στον κόσμο μέχρι τώρα και προς συνθήκες που θα εξασφαλίζουν μια πολύ πιο ευτυχισμένη ανθρωπότητα που θα δει να πλησιάζουν στο τέλος τους οι εθνικές διαφορές και οι συγκρούσεις. Σε λίγο, λέγει, δεν θα υπάρχουν εθνικές διαφορές. Θα έρθει ο Γρηγόρο από πάνω, θα καταλάβει την Βόρειο Ήπειρο, θα την κάνει Σκόπια και εμείς θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τα χάλια μας. Γιατί, διότι ακριβώς είναι το δίδαγμα της νέας εποχής. Αυτά διδάσκουν, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν εθνότητες, όλοι είμαστε ένα. Η παγκόσμιος κοινωνία πρέπει να είναι ο στόχος των πεποτισμένων όπου και αν βρίσκονται για το γνώρισμα των πνευματικών ανθρώπων. Έτσι θα είσαι πνευματικός άνθρωπος, λέει, όταν θα έχεις μια κοινωνία ολοκληρωμένη, ενιαία και ενωμένη. Αδερφοί μου, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθεκά στην ημέρα και όμως δεν γνωρίζουμε τι μαγειρεύεται πίσω από αυτήν όλη την εργασία. Ένα τρίτο σημείο. Να το προσέξουμε ιδιαίτερα πιο καιρότερο από τα πρώτα. Τα παιδιά μας θα αποδεχτούν την άποψη ότι οι ανατολικές μυστικιστικές θρησκείες θα πρέπει να παντρευτούν με τον χριστιανισμό της Δύσεως για να σφυριλατήσουν μια νέα εποχή ενοποιημένη και θρησκευτική τάξη οικουμενικής αλήθειας. Ακούσατε? Θα έρθουν να μας φέρουν τους Βουδιστές αυτή τη στιγμή. Πλην όμως, τι να μας τους φέρουν, δεν τους έχουμε καθ' την ημέρα. Δεν τους βλέπετε που περπατούν με ξερισμένα κεφάλια μέσα στους δρόμους με τους μαντίες. Δεν τους βλέπετε που πιάνουν τα παιδιά μας και τα εξαφανίζουν. Δεν τους βλέπετε που τα ξεσηκώνουν για να τα πάρουν στην Δανία για να έβρουν την αλήθεια. Δεν τους βλέπετε που έκαναν
σωματεία τα οποία κλαίουν οι μητέρες σήμερα και θρηνούν διότι χάνουν τα παιδιά τους. Όλα αυτά είναι σημεία, αδερφοί μου, φοβερά, συνταρακτικά. Πληνόμαστε αυτός ο κόσμος, κάθεται, τρώει, πίνει, αμαρτάνει καθεκάθε την ημέρα και δεν τον ενδιαφέρει ούτε αν κινδυνεύει η πίστη, ούτε η πατρίς, ούτε η οικογένεια. Σε αυτήν την εκπαίδευση της νέας εποχής για να το διοικοδητική φιλοσοφία που εισάγεται από το Θιβέτ και από το δάσκαλο τον Χουλ και την Αλίς την διδασκάλισαν, θα βρει το ειδωλολατρικό της πλαίσιο. Οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί του παρελθόντος είναι έτοιμοι να δώσουν ζωή στον ενιαίο αυτών πολιτισμών του μέλλοντος. Ενιαίος πολιτισμός. Δηλαδή ένας πολιτισμός πάνω στην γη. Μόνο μία θρησκεία πάνω στην γη. Μόνο ένα κράτος πάνω στην γη. Έτσι θα κυβερνήσει ο αντίχριστος. Τέταρτο σημείο. Οι έφηβοι και οι νέοι θα ξεσηκωθούν και θα επαναστατήσουν εναντίον των γονέων των και εναντίον της υπαρχούσης εξουσίας για να βοηθήσουν στην έλευση της παγκοσμίου τάξεως της νέας εποχής. Τι είναι αυτό που σας είπα τώρα? Το φρικτότερο από όσα ακούσαμε. Γιατί τα παιδιά σας έρχονται στο σπίτι, αδελφοί μου, έχετε ποτέ διαλογιστεί, έχετε ξυπνήσει, έχετε κάνει κανένα ερώτημα, γιατί έρχονται τα παιδιά στο σπίτι και είναι ξεσηκωμένα εναντίον των γονέων, εφόσον αυτά διδάσκουν? Αυτό είναι το πρόγραμμα. Θα έρχονται τα παιδιά στο σπίτι και πιάνουν τον πατέρα και του λέει «Δώσ' μου χρήματα, δεν έχω παιδί». Και πιάνει το σκηνί και τον πνί. Μα έτσι είναι το σύνθημα. Θα ξεσηκωθούν, λέγει, τα παιδιά εναντίον των γονέων. Αυτό το γράφει και στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου ο Θεός διαστόματος εκείνου του διδασκάλου των εθνών. Θα έρθουν, λέγει, τα παιδιά και θα είναι απειθή τα παιδιά μας εναντίον των γονέων. Θα κάνουν ανταρσία. Θα εναντιωθούν εναντίον των γονέων. Εκείνο το οποίο ατομικός αδερφοί μου πλέον είναι όσους έχουν σήμερα παιδιά. Τους βλέπουμε τους ευσεβείς γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους με δάκρυα, με προσευχές. Φτάνουν στο 12ο έτος. Από εκεί και πέρα δεν έχουν παιδιά. Τα αρπάζει αυτή η κοινωνία, αυτή η χωάνη της καταστροφής. Αυτός ο κόσμος του πολιτισμού και της νέας τάξης, της νέας εποχής, μας τα πιάνει από τα χέρια μας, αδερφοί μου, και δεν τα ξαναβλέπουμε ποτέ πια. Ένα δε από τα συνθήματα τα μεγάλα είναι ότι δεν υπάρχει τιμή. Τιμή δεν υπάρχει. Βγαίνει, λέγε, στο παιδί η μάνα, ο πατέρας, βγες έξω, λέγει, να βρεις άντρα. Και βγαίνει αυτό το ακόμα παιδί μέσα στους δρόμους για να γυρίζει και να δείτε την τιμή του για να παντρευτεί. Αν είναι δυνατόν, πάνω σε αυτή τη λάσπη να χτίσεις ένα κτίριο, το πιο ωραίο κτίριο πάνω στην γη, το μυστήριο του γάμου, το μέγα μυστήριο. Δι' αυτό και μετά από 15-20 μέρες μετά από τον γάμο διαλύονται τα ανδρόγια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει θεμέλιο. Πού να χτιστεί αυτό το οικοδόμημα το ωραίο της κοινωνίας, το οποίο ονομάζεται οικογένεια? Πάνω στη λάσπη και την αμαρτία είναι αδύνατο να δεχτεί. Στα σημέρα μας αρχίζει να γίνεται δυνατή η θεμελίωση αυτής της νέας διδασκαλίας. Μια και οι νέοι σε κάθε χώρα πιέζουν τους γονείς των και τους διδασκάλους των να αποδεχτούν την ιδέα της ουσιαστικής και θεμελιωμένης ανεξαρτησίας των. Τα είδετε μέσα στα σχολεία, τα μικρά τα μωράκια, τα μικρά του δημοτικού σχολείου. Λέγει, έχουν συνεδρίαση, λέγει, τα παιδάκια, ποια παιδιά, της τρίτης τάξεως του δημοτικού και της τετάρτης τάξεως και της πέμπτης και της έκτης του δημοτικού, δηλαδή μέχρι 11-12 χρονών. Πού είναι τα παιδιά? Έχω συνεδρίαση, λέγει, με τους δασκάλους. Το παιδί αυτό συνεδριάζει με τους δασκάλους. Αν είναι δυνατόν να διδάσκουν τα παιδιά αυτά των 10 χρονών
το δάσκαλο που έχει εξουσία να το διδάξει εκεί, που έχει αποστολή να το διδάξει εκεί. Ποιος έκανε αυτά τα πράγματα? Ο οργάνος, αν λέγει, έκανε σωματεία στα σχολεία. Μα γι' αυτό δεν μαθαίνουν γράμματα. Εμείς βλέπαμε το δάσκαλό μας από τη μια μεριά και φεύγαμε από την άλλη και δεν μπορούσαμε να τον αντικρίσουμε. Σήμερα υψώνουν το ανάστημά τους και λέγουν, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε, λέγει, τα σχολεία και θα κάνουμε κατάληψη. Και έρχεται και το βλέπεις και περπατάς στον δρόμο το μικρό του πιτσιρικάκι. Πού ήσουν, λέει, κατάληψη, λέει. Κάναμε κατάληψη. Τι είναι αυτή η κατάληψη, βρε, μικρό? Δεν ξέρει να απαντήσει το καημένο. Ό,τι λέγουν τα άλλα, λέει, γι' αυτό. Κατάληψη, λέει, έχουμε κατάληψη σήμερα, λέει. Πού είναι τα γράμματα που έμαθες? Γιατί έμαθες γράμματα? Όχι, λέει, δεν μας έδιωξε τίποτα, έχουμε κατάληψη. Κατάληψη, λέει. Μάλιστα, αδερφοί μου, η εξέγερση της νεολαίας παρά τας αμέσως μεμονωμένας καταστροφάς που προκαλεί είναι επιθυμητή και προετοιμάται το έδαφος. Όλοι αγαπούν αυτήν την καταστροφή την οποία κάνουν τα παιδιά μας. Αλλά δεν φταίνουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν φταίνουν τα παιδιά. Όταν δεις το μήλο σαπημένο, αδερφέ μου, τι θα πεις? Φταίει το μήλο ή η μηλιά που το κάνει? Εφόσον έχει χαλάσει αυτό το δέντρο που κάνει αυτό το μήλο, το λοιπόν τι θα γίνει εδώ και πέρα? Πέμπτο σημείο. Η νεολαία και όλη η ανθρωπότης πρέπει να αποδεχθεί ότι αναπόφευκτα θα έρθει η ώρα που οι ενήλικες, οι οποίοι αρνούνται να γίνουν μέλη της νέας εποχής, θα πρέπει να εξοντωθούν. Προσέξατε τι σύνθημα δίδουν τώρα αυτοί οι της νέας εποχής, οι οπαδοί του Αντιχρίστου. Όλους τους γέρους πρέπει να τους κόψουμε τα κεφάλια. Ετοιμαζόμεθα, αδερφοί μου, να είμαστε έτοιμοι να γίνουμε σφάγια. Σφάγια της νεότητας. Σφάγια του Αντιχρίστου. Αυτό που πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Το δίδουν σύνθημα. Διδάσκουν τα παιδιά μας με αυτά που σας λέω. Δεν είναι λόγια. Δεν είναι γραμμένα για να τα ακούμε και να τα παρέχουμε. Είναι πραγματικότητες. Φοβερή πραγματικότητες. Θα θεωρηθούν ως κατώτερες μορφές υπάρξεως, ως μόλυνσης και πληγή της ανθρωπότητος που πρέπει να εξαφανιστεί και να ξεριζωθεί. Ακούσατε συνθήματα? Αυτά δεν έλεγαν οι κομμουνιστές? Αυτό το σύνθημα δεν έδωσαν οι κομμουνιστές στη Ρωσία και παντού σε όλο τον κόσμο? Αυτό το αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας δεν το εγκήρυξε ο κομμουνισμός? Το σφυρί και το δρεπάνι, όλα ένα θα τα κάνουν. Και κατέσφαζαν και προχωρούσαν για να στηρίξουν αυτό το οικοδόμημα, το οποίο ο Θεός το εξαφάνισε εντός 24 ώρων. Πλην όμως μην αγωνιάτε, έρχονται οι Έλληνες να το σηκώσουν. Αυτόν τον νεκρόν έρχονται οι Έλληνες να τον αναστήσουν. Μάλιστα, λέγει ένας από αυτούς, τώρα λέγει, αυτή τη στιγμή θα γίνει ο πραγματικός μαρξισμός στην Ελλάδα. Εγώ, λέγει, είμαι κομμουνιστής, άχρημη ελούγω ως τέλος. Να σε, αδερφέ μου, αλλά όχι να επιβάλλεις και τα δικά σου υπόψη. Δικαίωμά σου να είσαι ό,τι θέλεις. Αλλά όταν προσπαθείς να επιβάλλεις αυτά τα οποία πιστεύεις στους άλλους, αυτό είναι κακό τρόπο. Αδερφοί μου, ξερίζωμα των γερόντων, όσοι ξεπερνούν τα 40, ξέρετε τα έτη του ανθρώπου 70. Με τα βία 80, τα δε πλείωνα κόπος και πόνος, λέγει η γέρα. Ώστε μόλις περάσεις τα 40, θα περιμένεις κόψιμο του κεφαλιού σου. Θα έρθει μια μέρα το παιδί σου από το σχολείο και θα πει, μου είπαν να σου κόψω το κεφάλι. Έτσι δεν έγινε στον κομμουνισμό. Ενθυμούμε μία περίπτωση, ήσαν δυο φίλοι. Δεν μιλώ πολιτικά πράγματα, όχι να με παρεξηγάτε τώρα. Να περιμένετε όπως εκείνους τους εχθρούς του Χριστού με περίμεναν να αρπάξουν που το στόμα του λέγει λόγους για να τον κατηγορήσουν. Δεν είμαι από αυτούς.
Εγώ μιλώ την πραγματικότητα, αυτό το οποίο έγινε και αυτό το οποίο θα γίνει. Να μην τα παίρνουμε και να πούμε αυτά είναι αερολογίες. Θα γίνουν αυτά που σας λέω. Αυτά που σας λέω θα γίνουν. Ήσαν δύο φίλοι αγαπημένοι. Εργάζονταν μέρα και νύχτα μαζί. Όταν ήρθε εκείνο το φοβερό κακό μέσα στην Ελλάδα που λέγεται αδερφοκτόνο κίνημα. Μια ημέρα όπως ήσαν και οι δύο μαζί, βγάζει ένα κλαδευτήρι από αυτό που κόβουν τα πόρτα. Λέγει στο φίλο του, σκύψε του λέγει το κεφάλι. Γιατί με διέταξε λέγει το κόμμα να σου κόψω το κεφάλι. Βρε τι μιλάς. Αυτό που σου λέω του λέει. Έχω διαταγή να σου κόψω το κεφάλι. Και όπως κρατούσε εκείνο το κλαδευτήρι, του κόψε το κεφάλι. Ποιου του φίλου του. Αυτό θα γίνεται αύριο από το παιδί σου. Θα του δώσουν το σύνθημα και θα του πει κόψε το κεφάλι του πατέρα σου και του παππού σου και της γιαγιάς σου, διότι πρέπει λέγει να εξαφανιστούν, διότι είναι μόνη της και πληγή της ανθρωπότητος και πρέπει να εξαρριφθεί και να ξεριζωθεί λέει, όλο αυτό το μίασμα. Δηλαδή οι γέροντες πρέπει να μην υπάρχουν. Αδελφοί μου, είναι πράγματα τα οποία όταν το βράδυ θα πάτε στο σπίτι να κοιμηθείτε και θα έρχονται στο μυαλό σας αυτά, δεν ξέρω αν θα κοιμηθείτε. Αυτά τα οποία σας λέω τώρα σας έλεγα και προηγουμένως, πριν χρόνια για τον Αντίχριστο, ότι και αυτός θα έρθει και θα κάνει τούτα και τούτα και τούτα. Και ένα-ένα όσα είπαμε τότε, έρχεται ο κόσμος και λέει, Πατέρ Σάββα μας τα είπε σε εμάς από τόσα χρόνια. Σας τα είπα, λέω. Είναι και γραμμένα εκεί, πάρτε να τα ξανακούσετε για να δείτε τι συμβαίνει. Η μόνιση από ένα ισχυρό και στρεπτό κοκό κάνει την παρουσία του αισθητή και στα ζυμωρισμένες περιοχές στο σώμα της ανθρωπότητος. Κάποιας άλλης μορφής επέμβασης μπορεί να καταστεί απαραίτητη για να εξαλειφθεί η μόνιση και να απανταγούμε από τον πυρετόν. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι όταν μια μορφή ζωής αποδεικνύεται ανεπαρκής, οι πολλοί ασθενείς ή ανάπηροι ή αναγκαιότητά της, η εξαφάνισή της δεν φαίνεται ως καταστροφή στα μάτια αυτών που βρίσκονται στην εξουσία. Δηλαδή αύριο θα σκοτώνουν τον κόσμο, θα κατασφάλουν τους γέροντας, τους ενήλικας και θα λέγουν ότι τούτο είναι καλό πράγμα. Πρέπει να φύγουν από πάνω στην γη. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που πρέπει να προκαλεί φόβο. Η λειτουργία του εξολοθρευτού δεν είναι στην πραγματικότητα βάρβαρη και ανεπιθύμητη. Ήταν αυτά τα συνθήματα του κομμουνισμού του, τα που σας λέω αυτά. Επομένως, η κουστοδία του σχεδίου επιτρέπει μεγάλες καταστροφές και μετατρέπει το κακό σε καλό. Όταν εξαφανίσουμε, λέγει τους γέροντας, θα κάνουμε το κακό καλό. Θα τους κόψουμε τα κεφάλια και τότε θα είμαστε μια χαρά. Έκτο, και έχουμε 13, είμαστε στο έκτο. Η παραδοσιακή οικογένεια, προσέξτε τώρα να δείτε την καταστροφή η οποία έρχεται με ακρίβεια. Η παραδοσιακή οικογένεια δεν είναι επιθυμητή στην νέα εποχή του υδροχώρου. Ποιος το είπε ότι πρέπει να υπάρχει οικογένεια. Πρέπει να καταστραφεί. Εκείνο το τρίδημο πίστης, πατρίς, οικογένεια πρέπει να εξαφανιστεί από πρόσωπο της γης. Και τούτο δεν συμβαίνει στα άλλα έθνη. Στα άλλα έθνη έχει εξαφανιστεί προπολού. Αυτό που υπάρχει και κρατεί την κοινωνία σήμερα είναι η Ελλάδα. Και σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον ελληνικό λαό υπάρχει η πίστης, η οικογένεια και η πατρίς. Αυτό λέει πρέπει να εξαφανιστεί στην νέα εποχή του υδροχώρου. Τα παιδιά ανήκουν στην κυβέρνηση, στην οικουμένη και στην κοινότητα, στο κοινωνικό σύνολο, όχι στους γονείς τους. Δεν ανήκουν για σας. Τα παιδιά σας που τα γεννήσατε με κόπους και με πόνους και με βάσανα και με δάκρυα και με αγρυπνίες και με ανησυχίες, τα παιδιά σας που εδώ κατετοπάνε για αυτά, δεν ανήκουν για σας, λέγει.
Ένα νέο είδος οικογενείας πρέπει αναπόφευκτα να δημιουργηθεί. Ένα νέο, μια νέα οικογένεια. Στην επερχομένη κατάσταση των πραγμάτων του άτομου θα υποτάσσει την προσωπικότητά του στο καλό της συνόλου. Το πρόσωπο, το πρώτο κοινωνικό σύνολο που φυσιολογικά αντιλαμβάνεται κάθε παιδί είναι η οικογένεια ως υποσύνολο της κοινότητος. Αυτή η μορφή της οικογένειας έχει συντελέσει στον γενικό διαχωρισμό, στον εγωισμό και στην εξατομικευμένη, απομονωμένη αποκλειστικότητα της κοινωνίας. Η αξία της οικογένειας έχει υπερτονιστεί ως τώρα, οδηγώντας σε διάφορα όρια που χωρίζουν σήμερα τους συνανθρώπους μεταξύ των και την οικογένεια από το σύνολο. Ωστόσο, στη λογική της επερχομένης παγκοσμίου τάξεως, οι εκπαιδευτές θα προετοιμάσουν τους νέους, οι δασκάλοι δηλαδή. Οι καθηγητές πρέπει να προετοιμάσουν τους νέους να συμμετέχουν σε ένα αρμονικό κόσμο. Αδελφοί μου, πραγματικά με καταλαμβάνει φόβος και τρόμος όταν διαβάζω αυτά τα πράγματα, όταν σας διδάσκω αυτά τα οποία πρέπει να ξέρετε. Εμείς έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο να φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Τα παιδιά που έρχονται τι θα γίνουν? Τα παιδιά μας τι θα γίνουν? Τι θα δοκιμάσει αυτή η ανθρωπότηση? Τα φοβερότερα γεγονότα πάνω στην γη, τα οποία έγιναν ποτέ, θα γίνουν τώρα. Και εκείνο το οποίο ήθελα να σας παρακαλέσω, ας μείνουμε πιστοί κοντά στον Χριστό μας. Ας μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Ιδού λέγει ο Χριστός, έρχομαι ταχύ, γρήγορα. Κράτα ο έχεις. Εκείνο που σου έδωσα, κράτησε το γερά. Έρχομαι, λέγει, να δώσω κρίση εις αυτόν τον κόσμο. Μείνετε πιστοί κοντά μου, μη με αρνηθείτε. Αυτό σας παρακαλώ θερμός. Όσα βάσανε και ανυποστούμε πάνω στον κόσμο τούτο, να μην αρνηθούμε τον Χριστό μας. Να μείνουμε κοντά του για να μας δώσει το στέφανο της ζωής. Το υποσχέθηκε άλλοτε. Μείνετε κοντά μου, λέγει, άχρη θανάτου και δώσω σύ τον στέφανο της ζωής. Και εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν κοντά μου, λέγει, θα τους καθίσω εις τα δεξιά μου και το πρόσωπό των, λέγει, θα λάμψει όπως λάμπει ο ίδιος. Αυτή την εικόνα, αδελφοί μου, ήθελα να την έχουμε μέσα στη ψυχή μας και να ακούσουμε τα λόγια του Χριστού μας. Η ψυχή μας είναι μία πνοή η οποία κλείνει και φεύγει γρήγορα. Και όσο και αν παιδευτεί αυτό το σώμα, δεν θα φοβηθούμε, διότι μας το είπε ο Χριστός. Μη φοβηθείτε, λέει, από εκείνους που θα σας τυραννίσουν και θα φορέσουν το σώμα τη. Την δε ψυχή μη δυναμένων από αυτήν. Δεν θα μπορέσουν να σκοτώσουν την ψυχή. Αυτά υπέστησαν οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι μας, όλους αυτούς τους οποίους τιμούμε σήμερα και παρακαλούμε, και αυτό να είμαι θα έτοιμοι να υποστούμε και εμείς και να αξιωθούμε της Ουρανίου Βασιλείας. Αμήν. Χριστός αρέ.